Όπως δηλώνει μιλώντας στην DRT ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σταύρος Παπαγεωργίου, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να μην γίνουν αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2013. Αποφασίσαμε σαν δημοτική ομάδα, εν ώψη της νέας χρονιάς, να μην προβούμε σε καμία αύξηση των δημοτικών τελών, εκτός από κάποιες περιπτώσεις εξορθολογισμού. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι σε κάποιες τοπικές κοινότητες τα τέλη είναι πάρα πολύ χαμηλά, ενώ σε κάποιες άλλες είναι πολύ ψηλά. Εκεί ίσως να υπάρξει μια αύξηση στα χαμηλά και μείωση στα υψηλά τέλη. Το τέλος για την Καρδίτσια ήταν 1,04 ευρώ μαζί το ο δημόσιος φωτισμός και τα τέλη καθαριότητας. Βέβαια αυτά τα τέλη δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχει ο Δήμος, αλλά παρά τα αυτά, αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουν οι πολίτες μας, έχουμε καταλήξει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει προς το παρόν καμιά αύξηση των τελών. Ο κ. Παπαγεωργίου ωστόσο επισημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρώην Δήμων που συνενώθηκαν με την Καρδίτσα θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των δημοτικών τελών. Φυσικά αυτό ισχύει και για τις τοπικές κοινότητες πλην των περιπτώσεων που είπαμε, όπου είναι υψηλά να μειωθούν. Μέσα στην πρώην δημοτική ενότητα της Καρδίτσας, κάποια χωριά δηλαδή όπως η Καρδιτσομάγουλα, το Αρτησιανό, το Παλαιοκλήσι, η Αγιοπηγή και το Ρούσο, επειδή έχουν πολύ χαμηλά τέλη, ίσως εκεί να υπάρξει ένας εξορθολογισμός, δηλαδή αύξηση προς τα πάνω. Για το λόγο το ότι είναι πολύ χαμηλά ακόμη και σε σχέση με την πόλη της Καρδίτσας, δηλαδή είναι κατά 50% χαμηλότερα.